Σήμερα η ΕΛΜΕ Ηρακλείου πραγματοποιεί μια παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με κεντρικό θέμα να πάρει πίσω η κυβέρνηση το δρακόντιο μέτρο του ΑΣΕΠ, δηλαδή του διαγωνισμού που καταργεί το δικαίωμα των αναπληρωτών να είναι αναπληρωτές. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ουσιαστικά επιτείνει την αντιλαϊκή πολιτική της προκατόχου του και καλεί τους αναπληρωτές να καταργήσουν τον εαυτό τους, να δώσουν εξετάσεις και με μια δίωρη γραπτή εξέταση να μπουν στη λίστα της ελαστικής απασχόλησης. Ο Υπουργός της Παιδείας, αντί να διορίσει 50 με 60 χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές της δεύτερης και της πρώτης βαθμίδας που καλύπτουν πάγιες και σταθερές ανάγκες της εκπαίδευσης και χωρίς την παρουσία τους τα σχολεία υπολειτουργούν, ουσιαστικά τους καλεί να καταργήσουν πτυχίο, σπουδές, προϋπηρεσία, να δώσουν εξετάσεις και αν περάσουν τη βάση του διαγωνισμού, τότε να μπουν στη λίστα για μια ελαστική απασχόληση μηνών. Πρόκειται για ένα μαύρο αντιδραστικό δρακόντιο μέτρο και δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει. Καλούμε τον Υπουργό να το πάρει πίσω. Επιπλέον καταδικάζουμε την αντιλαϊκή πολιτική που περνά και θεσπίζει η κυβέρνηση μέσα στον καύσωνα, ενώ είναι τα σχολεία κλειστά, ενώ οι συνάδελφοι λείπουν, θέλει ουσιαστικά να μας πιάσει στον ύπνο. Δεν πρόκειται. Είμαστε σε εγρήγορση, είμαστε στην αφύπνιση και στην ενεργοποίηση. Καλούμε τον Υπουργό να κάνει μονιμοποίηση αντί για κατάργηση των αναπληρωτών, να πάρει πίσω το μέτρο του ΑΣΕΠ και επιπλέον λέμε ότι ζητούμε και τη μονιμοποίηση των νεοδιορίστων χωρίς καμία αξιολόγηση. Είμαστε κατά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων που ουσιαστικά κατηγοριοποιούν εκπαιδευτικούς και σχολεία και μετατρέπουν τα σχολεία σε ανταγωνιστικές μονάδες που κρίνονται με βάση ουσιαστικά τους όρους και τους νόμους της αγοράς. Λέμε ότι θέλουμε αύξηση των δαπανών για τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, μαζικούς διορισμούς μονίμων, μονιμοποίηση των νεοδιορίστων και κατάργηση του καθεστώτος της δόκιμης προϋπηρεσίας. Δεν πρόκειται να πάμε πίσω από αυτό το βασικό αίτημα και βεβαίως ζητούμε, μιας και πέρασε το νόμο για το νέο μισθολόγιο και επειδή εξαγγέλει η κυβέρνηση πολλά παραπλανητικά τεχνάσματα για αύξηση των μισθών, λέμε ότι ο μισθός μας δεν αυξάνεται. Έχουμε χάσει 13ο και 14ο, έχουμε χάσει το επίδομα του θέρους, συν της άλλης έχουμε μια ανεξέλεκτη ακρίβεια. Ουσιαστικά ζητάμε να πάρουμε πίσω τις κατακτήσεις που ισοπαίδωσε η μνημονιακή καταιγίδα, δηλαδή τις οικονομικές μας κατακτήσεις, και να έχουμε αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς για να καλυφθούν οι ανάγκες της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Όχι τα επιδόματα της φτώχειας και της παραπλάνησης. Διαμαρτυρόμαστε σήμερα για την επιβολή γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τους αναπληρωτές, δηλαδή άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν υπηρετήσει το δημόσιο σχολείο, απ' άκρη σ' άκρη, σε όλη την Ελλάδα. Καλούνται σήμερα, εφόσον έχουν ήδη κριθεί άξιοι για να πάρουν το πτυχίο τους. Έχουν ήδη υπηρετήσει στο δημόσιο σχολείο και έχουν μια μεγάλη προϋπηρεσία από 10 και 15 και 20 πολλές φορές χρόνια. Καλούνται σήμερα να δώσουν εξετάσεις, μία δίωρη εξέταση ΑΣΕΠ και αν δεν πιάσουν τη βάση, τότε καταργείται και η προϋπηρεσία τους και οποιασδήποτε άλλες σπουδές έχουν κάνει. Διαγράφονται όλα. Στην ουσία δεν μπαίνουν στη λίστα όχι του διορισμού, αλλά ούτε καν της αναπλήρωσης. Αυτό πραγματικά είναι προκλητικό, είναι εξοντωτικό, είναι κοροϊδία. Τη στιγμή που τα σχολεία είναι άδεια από εκπαιδευτικούς, μόνο φέτος είχαμε 50.000 αναπληρωτές, μόνο φέτος είχαμε 4.500 συνταξιοδοτήσεις και η κυβέρνηση, αντί να μονιμοποιήσει άμεσα όλο αυτό τον κόσμο που έχει δώσει κόπο, χρόνο, χρήμα, ψυχή για την εκπαίδευση, αντί να τον μονιμοποιήσει, στην ουσία του λέει θα δώσεις ένα γραπτό διαγωνισμό, αλλιώς δεν ισχύει ούτε η προϋπηρεσία σου, ούτε τα πτυχία σου, ούτε τίποτα. Αυτό αποτελεί κοροϊδία και οι προσλήψεις, οι διορισμοί που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός, 4.000, δεν καλύπτουν ούτε τις φετινές συνταξιοδοτήσεις. Να πούμε ότι οι αναπληρωτές φέτος ήταν 50.000, δηλαδή δεν καλύπτονται ούτε η μνημονιακή αδιοριστία των 10 χρόνων. Οπότε τι βλέπετε από το νέο, από τη νέα σεζόν, από το νέο σχολικό έτος, αν όλα αυτά ισχύσουν?
από το νέο σχολικό έτος και πάλι θα ξεκινήσει μια σχολική χρονιά με τεράστια κενά στην εκπαίδευση, θα έχουμε αναπληρωτές που θα προσλαμβάνονται μέχρι και Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, ό,τι γίνεται δηλαδή κάθε χρόνο. Γι' αυτό, απέναντι σε αυτό, είμαστε αντίθετοι. Αποτελεί αιτία πολέμου για μας η επιβολή νέου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τους συναδέλφους αναπληρωτές. Ζητάμε την άμεση μονιμοποίηση όχι μόνο των αναπληρωτών, αλλά και των νεοδιόριστων, στους οποίους μετά από τόσα χρόνια στην εκπαίδευση θέλει να επιβάλλει και εκεί δίθεν αξιολόγηση. Θα μας βρουν απέναντι. Θα καλούμε και την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ να μπουν σε άμεσο απεργιακό αγώνα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να μην ξεκινήσει κανένα σχολείο τη λειτουργία του, αν δεν έχουν καλυφθεί πλήρως όλα τα κενά με μόνιμους διορισμούς. Ναι.